Καλησπέρα σε όλους και όλες. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πριν λίγες μέρες, ο Πρωθυπουργό για μια ακόμη φορά επανέλαβε τον γνωστό μύθο της δίθεν ανάπτυξης για όλους. Δεν πρωτοτύπησε φυσικά. Αυτός ο μύθος που σε διάφορες παραλλαγές παπαγαλίζουν όλοι οι κυβερνώντες έχει πλέον καταρρεύσει. Πολύ περισσότερο όταν τα δίνει όλα στους λίγους, στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως συνέβη και με τα νέα κυβερνητικά μέτρα. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Κάλπικες υποσχέσεις για δίθεν καλύτερες μέρες που έρχονται με στόχο να συγκαλυφθούν τα μέτρα στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου. Έτσι και φέτος κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση πλειοδοτούν στην προσπάθειά τους να παγιδέψουν όλους αυτούς που τσακίζει η πολιτική τους περισσότερο από όλους την νεολαία. Στην πραγματικότητα, τα μέτρα που εξαγγέλουν είναι ένας μποναμάς για τα μονοπόλια που κυριολεκτικά τρίβουν τα χέρια τους. Όμως, όσο και αν προσπαθεί ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να εμφανίσει την πολιτική του ως φιλολαϊκή. Και ο νέος κυβερνητικός σχεδιασμός συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων ετών. Έρχεται να στηρίξει με πρόσθετες παροχές το κεφάλαιο σε βάρος των δικαιωμάτων και των αναγκών του λαού μας. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη βασίζεται πάνω στην ολοένα και μεγαλύτερη εκμετάλλευση του λαού. Τα ίδια τα στοιχεία του ΑΕΠ, για τα οποία πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν μπορούν να κρύψουν αυτή την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ για το, δίμηνο, για το δεύτερο τρίμηνο του έτους αφορά ουσιαστικά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που είδαν, τα ακαθάριστα κέρδη τους να αυξάνονται από τα 18,5 δισεκατομμύρια το δεύτερο τρίμηνο του 2020 στα 22,7 δισεκατομμύρια το 2021, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 23%. Την ίδια ώρα, τα συνολικά εισοδήματα των μισθωτών παραμένουν ουσιαστικά στάσιμα, και αν συνυπολογίσει κανείς τη μικρή υποχώρηση της επίσημης ανεργίας, τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά, αφού δείχνουν ακόμα και υποχώρηση της μέσης αμοιβή των μισθωτών την ίδια περίοδο. Τα στοιχεία αυτά φωτογραφίζουν και το άμεσο μέλλον. Η στόχη ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας για το 2021 είναι σίγουρα ιδιαίτερη αισιόδοξη αλλά και επισφαλής. Ο πληθωρισμός τρέχει, η αποπληθωρισμένη ανάπτυξη θα είναι σίγουρα μικρότερη. Η πιθανότητα νέας διεθνούς υποχώρησης της οικονομίας δεν έχει ακόμη εκμηδενιστεί. Η διαπάλη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας συνεχίζεται. Τα αποτελέσματα της επεκτατικής πολιτικής γίνονται πλέον ορατά στην εκτίναξη της ακρίβειας, στον πληθωρισμό που καλπάζει διεθνώς. Έτσι, ο στόχος του 6% για το 2021 είναι τουλάχιστον επισφαλής, παρά το γεγονός ότι και τότε θα έχει καλυφθεί μόλις το 60% της υποχώρησης του προηγούμενου έτους. Αλλά το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αυτό. Ακόμα κι αν η ελληνική οικονομία πετύχει τους υψηλούς στόχους ανάπτυξης για το έτος, ποιος άραγε θα είναι ο κερδισμένος. Το ερώτημα φυσικά είναι ρητορικό, γιατί χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει. Όλη την τελευταία δεκαετία, με κυβερνήσεις Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και κάθε συνδυασμό αυτών, η ψαλίδα κεφαλαίου εργασίας συνεχώς διευρύνεται. Είτε με την ονομαζόμενη περιοριστική πολιτική, είτε με την ονομαζόμενη επεκτατική πολιτική τώρα, είτε στην κρίση, δηλαδή είτε στην ανάκαμψη, ο λαός γίνεται φτωχότερος για να γίνουν οι πλούσιοι οι πλουσιότεροι. Ο ελληνικός λαός με τα περιοριστικά μέτρα των μνημονίων από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ έζησε ένα μεγάλο κούρεμα του εισοδήματός του με μειώσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και με αυξήσεις φόρων. Ένα κούρεμα που έφτασε σχεδόν το 40%. Και τώρα πληρώνει το νέο επεκτατικό κούρεμα του βιωτικού του επίπεδου με τον πληθωρισμό και την λεγόμενη ακρίβεια που θα κουρέψει ένα ακόμα 20 έως 30% του εισοδήματός του. Οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί του επόμενου διαστήματος εξυπηρετούν το στόχο της οράκησης της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, που δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο σε βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των νέων, της συντριπτική, δηλαδή πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τα φορολογικά μέτρα που εξάγγειλε ο είναι ίσως η μεγαλύτερη απόδειξη των κερδισμένων και των χαμένων της επόμενης μέρας. Οι μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις βλέπουν την κερδοφορία τους να ενισχύεται επικοιλότροπα με το νέο γύρο φοροαπαλλαγών για το κεφάλαιο να είναι τουλάχιστον προκλητικός για τους εργαζόμενους. Η οριζόντια μείωση των συντελεστών φορολογίας, οι νέε φοροαπαλλαγές με τη μορφή των υπερεκπτώσεων, αλλά και τα περαιτέρω φορολογικά προνόμια για όσες επιχειρήσεις μεγαλώσουν, δείχνουν το προφανές. Ανάπτυξη και κέρδη των επιχειρήσεων είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν ακόμα λιγότερα από τα ίδια ελάχιστα που καταβάλουν για φορολογία. Και φυσικά, πάντα παραλείπεται να σημειωθεί ότι όπως όλοι γνωρίζουν, δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα. Οι φοραπαλλαγές των επιχειρήσεων μεταφράζονται πάντοτε σε διατήρηση ή και σε αύξηση της ληστρικής φορολογίας του λαού σε νέα φορολιστία. Ποιος θα πληρώσει τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Ποιος θα πληρώσει το υπέρογκο κρατικό χρέος ποιος θα πληρώσει τις πελώριες κρατικές δαπάνες για την στήριξη των μεγάλων ομίλων. Και πάλι βέβαια ρητορικά είναι αυτά τα ερωτήματα. Το μόνιμο υποζύγιο της κρατικής φορολογίας είναι οι μισθωτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα που συνεχίζουν να αφεμάζονται και φορολογικά και που θα κληθούν ξανά να καταβάλουν ακόμα μεγαλύτερο μερίδιο της κρατικής φορολογίας. Οι όποιες ελάχιστες μειώσεις φόρων για τους εργαζόμενους είναι ισχνές και αφορούν πρακτικά μόνο το επόμενο έτος, ενώ τον ίδιο χαρακτήρα έχουν και οι περικοπές στην επιστρεπτέα προκαταβολή για τις μικρές επιχειρήσεις που πιέζονται όλο και περισσότερο από τα χρέη και τον ανταγωνισμό των μεγάλων. Η κυβέρνηση πρακτικά κάνει την ανάγκη φιλοτιμία. Οι εξουθενωμένες μικρές επιχειρήσεις... που αντιμετωπίζουν εκατό λουκέτα... με βάση τις δικές τους εκτιμήσεις... απλά δεν μπορούν να πληρώσουν. Γιατί ούκαν λάβεις παρά του μιέχοντος. Κανέναν δεν μπορούν να κοροϊδέψουν πλέον τα ξεροκόμματα. Οι αλλαγές στον ένφια και στην κατάργηση του φόρου για γονικές παροχές ευνοούν κατά βάση μεγαλοειδιοκτήτες ακινήτων, ενώ για τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα οι αυξήσει των αντικειμενικών αξιών θα αυξήσουν το χαράτσι του ένφια. Οι μεγάλες επιχειρήσεις με ακίνητα αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων εξακολουθούν να μην πληρώνουν καθόλου φόρο ιδιοκτησίας. Πρόκειται για ένα ακόμα εργαλείο προώθησης της συγκέντρωσης της γης στο μεγάλο κεφάλαιο. Οι εξαγγελίες για την τάχα στήριξη της εργασίας είναι επίσης φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Τι μας λέει η κυβέρνηση, πως θα αυξήσει τις επιδοτήσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο για να βρίσκει αυτό όλο και φθηνότερη εργατική δύναμη μας λέει ότι θα κάνει την εργασία των νέων ακόμα πιο προσοδοφόρα για να τους εκμεταλλεύονται οι μεγάλοι όμιλοι αποτελεσματικότερα. Δεν πρόκειται για καμιά ανακάλυψη της νέας δημοκρατίας, αλλά για πάγια τακτική κάθε αστικής κυβέρνησης. Με πρόσχημα την αντιμετώπιση της ανεργίας, επιδοτούνται οι επιχειρήσεις με ζεστό χρήμα για να προσλάβουν εργαζόμενους με μισθούς πείνας. Αντί να προχωρήσει σε μια ουσιαστική αύξηση του κατώτερου και του μέσου μισθού, τουλάχιστον ώστε να καλύπτονται έστω οι απώλειες των τελευταίων μηνών, η κυβέρνηση προχωρά σε μια επιδότηση εξάμηνου ίσα ίσα για να χρυσώσει αυτή τη στιγμή το χάπι. Η λογική του παραλόγου σε όλο της δηλαδή το μεγαλείο, επιδότηση του κεφαλαίου σχεδόν κατά το 1 τρίτον. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση που κλείνει σε όλες τις πτώσεις τη στήριξη της νέας γενιάς, διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό και ασφαλιστικό μεσαίωνα για τους νέους σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτό επιβεβαιώνει ο νόμος Χατζηδάκη για τη δεκάωρη δουλειά, δίπλα στους προηγούμενους νόμους της ευελιξίας. Αυτό φανερώνουν οι ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση, με τις οποίες κράτος και εργοδοσία δημιουργούν έναν ατομικό κουμπαρά για τη νέα γενιά των εργαζομένων, καλώντας τους να αποταμιεύουν εισφορές από τους μισθούς πείνας των, 300, των 400 ευρώ, για να τις τζογάρουν και να περιμένουν να δουν τι επικουρική σύνταξη θα πάρουν όταν και αν εξασφαλίσουν προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν. Αυτό αποδεικνύει επίσης ο κατάπτυστος ρόλος του μεσάζοντα που αναλαμβάνει το κράτος για να εξασφαλίσει φθηνή εργατική δύναμη σε επιχειρήσεις, για να βγάλει στο μεροκάματο ανήλικα παιδιά, ενώ θα έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο. ...και όλα αυτά προσπαθεί να τους δώσει το περιτύλιγμα της δήθεν αποϊδρυματοποίησης ανήλικων παιδιών που ζουν σε δομές πρόνοιας... ...ενώ άλλα έπρεπε να είναι τα ουσιαστικά μέτρα βοήθειας για να επιτευχθεί αυτό. Αυτό δείχνουν οι νόμοι με τους οποίους ορθώνονται μεγαλύτερα εμπόδια και φραγμοί στην πρόσβαση στις πανεπιστημιακές σπουδές προωθούν την κατηγοριοποίηση σχολείων, ενισχύουν τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση. Η εξαγγελία για το πρώτο ένσημο παρουσιάζει με θράσος τη στήριξη των επιχειρήσεων ως μέτρο για τη μείωση τάχα της ανεργίας, όταν στην πραγματικότητα οι γονείς, οι παπούδες, ακόμα και οι ίδιοι οι άνεργοι οι νέοι και νέες, όλοι δηλαδή οι φορολογούμενοι, επιδοτούν από την τσέπη τους τους εργοδότες για να προσλάβουν νέους σε θέσεις με ημερομηνία λήξης. Το ισοζύγιο των ευκαιριών που ο Πρωθυπουργό υποσχέθηκε από αυτό εδώ το βήμα ότι θα γίνει θετικό υπέρ των νέων παντού, γέρνει σταθερά προς την πλευρά των επιχειρηματικών ομίλων, των μεγαλοεργοδοτών, των επενδυτών της πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης. Γι' αυτό σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, σε κάθε εμπόδιο που συναντά στην προσπάθειά της να σπουδάσει, να δουλέψει, να ζήσει με δικαιώματα, να κάνει πράξη τα όνειρά της. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες απαντούν με μια λύση διευκόλυνση μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις και όχι για τον εργαζόμενο άνθρωπο που χύνει τον υδρότα του να ζήσει τίμια την οικογένειά του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί το λαό και τη νεολαία να σκεφτούν και να δράσουν με γνώμονα τις δικές τους ανάγκες. Να σκεφτούν γιατί αλήθεια η ανεργία πρέπει να θεωρείται ως η φυσική τάξη των πραγμάτων. Γιατί το δικαίωμα στη δουλειά, το ίδιο το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή ύπαρξη, να θεωρείται δώρο της μιας ή της άλλης κυβέρνησης. Γιατί το δικαίωμα στη στέγαση, στην παιδεία, στην υγεία μετατρέπονται σε άπιαστα όνειρα. Γιατί άραγε είναι φυσιολογικό ένας νέος, μια νέα να μην έχει σπίτι να μείνει και να περιμένει ένα επίδομα κάποιον ευρώ το χρόνο σαν μάνα εξ ουρανού. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να παρακαλάει κάποιος για μια οποιαδήποτε δουλειά. Να παρακαλάει να τον δεχτούν ως αντικείμενο εκμετάλλευσης. Μέχρι πότε οι μεγαλοεργοδότες θα κλέβουν τη δουλειά των εργαζομένων και μάλιστα και με επιδότηση αυτής της κλεψιάς. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προσπαθούν να μας πείσουν πως το να έχουμε εμείς οι πολλοί όλο και λιγότερα, ενώ μια χούφτα επιχειρηματικών ομίλων να έχουν τα πάντα και να μας δίνουν και κάποια φιλοδορήματα, είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. είναι δήθεν το καλύτερο που μπορεί να γίνει. Με αυτή τη λογική προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια που χτυπά τα λαϊκά νοικοκυριά. Μόνο που η επίθεση στο λαϊκό εισόδημα δεν είναι μόνο οι υψηλέ τιμέ. Είναι η συνολική επίθεση στο λαϊκό εισόδημα όλη την τελευταία δεκαετία με ευθύνη του Πασόκ, της Νέας του ΣΥΡΙΖΑ είναι η μείωση των μισθών, το πετσόκομα των συντάξεων, η μείωση των επιδομάτων, οι ιδιωτικοποιήσει, η ληστρική φορολογία του λαού. Η λεγόμενη ακρίβεια είναι η τελευταία πράξη του δράματος. Γιατί συμβαίνει άραγε, θα μπορούσε κανεί να δει όντω μια σειρά από αιτίε από το πέρασμα από τη φάση της κρίσης στη φάση της ανάκαμψης που αντικειμενικά αυξάνει τις τιμές, από την τεραστίου μεγέθους επεκτατική διαχείριση που έχει σχεδόν διπλασιάσει την παροχή χρήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον πληθωρισμό, από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη που από την ενέργεια μέχρι τα νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνει δραστικά το κόστος των εμπορευμάτων τάχα για να είναι πράσινα, από τους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου και τα καρτέλ που τσακώνονται για το ποιος θα κερδίσει τα περισσότερα μέχρι την πολιτική της λεγόμενης εξωστρέφειας που εκτινάσει το κόστος για το λαό σε όλα αυτά που ξαφνικά γίνονται διεθνώς εμπορεύσιμα από τις παραλίες και το κέντρο των πόλεων μέχρι το ελαιόλαδο και τη φέτα. Με απλά όμως λόγια, αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά πως η αστική διαχείριση δεν είναι και δεν μπορεί να είναι φιλολαϊκή. Η ονομαζόμενη επεκτατική διαχείριση που μια σειρά από φωστήρες οικονομολόγους, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και της σοσιαλδημοκρατίας εν γέννη, εμφανίζουν ως τη σωτηρία από τον ουρανό, όχι μόνο φορτώνει με νέα τεράστια δάνεια που θα αποπληρώνουν οι εργαζόμενοι, αλλά αντικειμενικά οδηγεί σε πληθωριστικές πιέσεις που θα αυξηθούν και άλλο. Ο καπιταλισμός τρέφεται από τις σάρκες των εργαζομένων, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο. Και η πραγματικότητα είναι εδώ και το αποδεικνύει. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια είναι κυριολεκτικά σταγόνα στον ωκεανό. Μερικές μικρές ελάχιστες μειώσεις σε ορισμένους φόρους, ώστε να χρυσώσει το χάπι. Η άδικη έμεση φορολογία παραμένει βασικός πυλώνας της φορολογικής πολιτικής. Εκτινάχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει στην ίδια αντιλαϊκή ρότα που φορτώνει τα βάρη στα λαϊκά στρώματα με τρόπο που να μην φαίνεται άμεσα. Ο ΦΠΑ είναι ένας παντελώς αντιλαϊκός φόρος που επιβαρύνει τα φτωχά λαϊκά στρώματα και οφείλει να καταργηθεί άμεσα, τουλάχιστον στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης είναι ίσως η μεγαλύτερη απάτη. Η κυβέρνηση βάζει τους εργαζόμενους να πληρώσουν τις αυξήσεις απλά από άλλη τσέπη, από το ταμείο που χρηματοδοτείται από τη φορολογία που πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Άραγε θεωρούν τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εργαζόμενοι τελικά είναι τόσο αφελείς, ότι δεν καταλαβαίνουν ποιο πληρώνει αυτό το ταμείο και κυρίως ποιο εισπράττει από αυτό. Ποιο δεν καταλαβαίνει τα τεράστια κέρδη που θα έχουν οι ενεργειακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των εισαγωγέων φυσικού αερίου, που είναι η άλλη όψη της υψηλότερης τιμής κιλοβατόρας στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των τεράστιων αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα, που άλλωστε θα παραμείνουν και μετά την παρέλευση του εξαμήνου του Ταμείου. Φυσικά, δεν εκπλήσει κανέναν πως Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, παρά την πασίδιλη αποτυχία του ενεργειακού μοντέλου που πρεσβεύουν, της απελευθερωμένης ενέργειας και της πράσινης μετάβασης, να αντιμετωπίσει στοιχειοδός τις σύγχρονες ανάγκες του λαού, δηλαδή για φτηνή ενέργεια, όχι μόνο δεν ανακρούν πριν, αλλά επιμένουν με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη... Λες και νομίζει ότι μιλά σε νήπια να λέει πως χρειαζόμαστε, άκουσον, άκουσον, περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να αντιμετωπίσουμε, λέει, τις τεράστιες τιμές του ρεύματος. Ακούμε και τον κύριο Τσίπρα να υπερθεματίζει πως η δική του λύση στην ίδια κατεύθυνση είναι ακόμα πιο πράσινη. Δεν μας εκπλήσουν. Η πράσινη μετάβαση είναι η κυρίαρχη πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί και κυρίαρχη πολιτική και εδώ για τα αστικά κόμματα και την άρχουσα τάξη. Είναι μια ακόμη πλευρά του πραγματικού μέλλοντος που περιμένει τη νεολαία, τους μισθωτούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους μικροεπιχειρηματίες, τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού ενεργειακή φτώχεια, εκτεταμένη περιβαλλοντική καταστροφή, με κριτήριο τα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων ενεργειακών και κατασκευαστικών ομίλων. Η ακρίβεια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους τελικά, αποτυπώνει την εξαθλίωση της εργατικής τάξης λόγω ακριβώς αυτής της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και σήμερα οι εργαζόμενοι οφείλουν να κινηθούν αποφασιστικά, να παλέψουν απέναντι στην πολιτική αφέμαξη του λαϊκού εισοδήματος, διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, κατάργηση της αντιλαϊκής φορολογίας, των έμεσων φόρων και μετακύληση των φορολογικών βαρών στο μεγάλο κεφάλαιο, αύξηση των συντάξεων, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων με παράλληλη μετακύλησή τους στην εργοδοσία. Να μπει φρένο στις ανατιμήσεις των προϊόντων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και ουσιαστική παρέμβαση κατά των διαφόρων καρτέλ. Αυτές είναι ορισμένες προτάσεις του ΚΚΕ για το συγκεκριμένο. Η πάλη του λαού μπορεί να έχει συνέχεια, διάρκεια, πρόπτικη, μόνο όταν ενταχθεί στη μάχη ενάντια συνολικά στη στρατηγική του κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, ας δούμε ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί όλους αυτό το διάστημα. Το ζήτημα της υγείας όλων. Οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για την υγεία απέδειξαν ότι η εγκληματική διαχείριση της πανδημίας τα πρωτόκολλα λάστιχο, η θυσία της υγείας του λαού στο βωμό των κερδών μιας χούφτας ιδιωτικών ομήλων, πηγαίνει χέρι-χέρι με τις βάρβαρες αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις συνολικά στο σύστημα της υγείας. Ακούσαμε ξανά τις γνωστές λεξούλες που από πίσω, από πίσω κρύβουν πάρα πολλά. Εξορθολογισμός, εξυγχρονισμό μείωση δαπάνης και άλλα τέτοια. Δεν είναι η πρώτη φορά που τις ακούμε. Στο όνομά τους έπεφτε τσεκούρι στις παροχές υγείας όλα αυτά τα χρόνια. Εξορθολογισμός του ΕΟΠΗ σημαίνει παροχή υπηρεσιών στη βάση του ότι πληρώνεις άμεσα ή έμεσα παίρνεις. Αυτό άλλωστε εξυπηρετεί και ο σχεδιασμός των νέων αντιασφαλιστικών νομοθετημάτων, καθώς και η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Εξυγχρονισμός των νοσοκομείων και εφαρμογή των ΣΔΙΤ στην υγεία σημαίνει περισσότερα κέρδη για τους ομίλους, συγχωνεύσεις, μειώσεις δομών, μονάδες υγείας διαφοροποιημένες που θα λειτουργούν ως επιχειρήσεις και θα πουλάνε τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς πελάτες και στα ασφαλιστικά ταμεία, διαμορφώνοντας έτσι ένα σύστημα υγείας κατ' όνομα μόνο δημόσιο. Φαίνεται πως η κυβέρνηση έχει δώσει μια υπόσχεση που δεν ξέχασε στους διάφορους ομίλους. Φαίνεται για άλλη μια φορά πως συνεχίζει να είναι μόλυνση οτιδήποτε σχετίζεται με τις ανάγκες, την υγεία του λαού και παρουσιάζονται ως θεραπεία τα επιχειρηματικά κέρδη και η πολιτική που μας έφτασε εδώ. Αλήθεια, ξέχασε κανείς ότι ο ιδιωτικός τομέας κερδοφορούσε και κερδοφορεί ακόμα και κατά τη διάρκεια της τραγωδίας της πανδημίας. Βέβαια, αυτό το δρόμο της εμπορευματοποίηση στην υγεία τον περπάτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Μαζί άλλωστε πριν λίγους μήνες, άλλος ως κυβέρνηση και άλλος ως αντιπολίτευση, ήταν σε επίσημες εκδηλώσεις με στελέχη πολιεθνικών, εκπροσώπους του Συνδέσμου Φαρμακοβιομηχάνων, ασφαλιστικών ομίλων, τραπεζίτες και ο καθένας τους επανέλαβε τις δεσμεύσεις του απέναντι σε όλους αυτούς μπροστά τους. Αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν που εφάρμοσε για πρώτη φορά Πιλωτικά, το 2018, σε 18 νοσοκομεία, παρακαλώ, την αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης με βάση την ικανότητα προσέλκυσης πελατών και την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανέθεσε στο κέντρο τεκμηρίωσης και κοστολόγησης νοσοκομιακών υπηρεσιών ΑΕ να αναπτύξει το ελληνικό σύστημα DRG, κοστολόγηση ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών, δηλαδή τη βασική απέτηση των ασφαλιστικών εταιριών για να διαμορφωθούν παρόμοιοι όροι λειτουργίας μεταξύ δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εγγενίασε τη δημιουργία του πρώτου νοσοκομείου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου στη Σαντορίνη. Το λέμε ξανά, για το ΚΚΕ είναι αιτία πολέμου οτιδήποτε έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή και την υγεία του λαού. Σήμερα η πρόοδος της επιστήμης, της τεχνολογίας, η αύξηση της παραγωγικότητας μπορούν να μπουν στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών με σύγχρονες αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας πρόνοιας για όλους χωρίς προϋποθέσεις. Με ένα σύστημα υγείας πρόνοιας χωρίς καμία επιχειρηματική δράση που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήμερα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα με ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε πανελλαδικό επίπεδο, με χρηματοδότηση από το κράτος, με κέντρα υγείας, αποκεντρωμένα ιατρία, κινητές μονάδες, χωρίς καμιά εμπλοκή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των ΜΚΟ, των δίθεν κοινωνικών συνεταιρισμών με πλήρη κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας, με αντίστοιχη αύξηση των κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό, με φορολόγηση του κεφαλαίου, με κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, όπου θα παρέχονται από το κράτος δωρεάν όλες οι εξετάσεις, οι θεραπείες, υγειονομικό υλικό, φάρμακα, εμβόλια, χωρίς πληρωμές, συμμετοχή, χωρίς πλαφών και περικοπές, σύμφωνα με τις ανάγκες και με αποκλειστικά επιστημονικά κριτήρια. Όλα αυτά περιέχει η πρόταση του ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να πω ορισμένα ζητήματα που αφορούν ειδικά την πόλη σας, τη Θεσσαλονίκη, με δεδομένο ότι η πόλη είχε και την τιμητική της στην ομιλία του Πρωθυπουργού στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ένας Πρωθυπουργό παρουσιάζει μια στρεβλή εικόνα για τις υποδομές που έχει ανάγκη η περιοχή. Και πλέον αυτό παραπάει ιδιαίτερα φέτος. Και από πού να ξεκινήσουμε. Από την τραγική καθυστέρηση και τη νέα αναβολή από τον Απρίλιο του 2023 στα τέλη του 2023 της ολοκλήρωσης της κεντρικής γραμμής του Μετρό και την προώθηση της λανθασμένης, κατά τη γνώμη μας, απόσπασης των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου, από τις αναβολές στις απαραίτητες επεκτάσεις, όπως αυτή προς τα δυτικά, για την οποία υποτίθεται οι μελέτες θα ξεκινούσαν πριν χρόνια, από την πολύ άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΟΑΣΤ με μέτρο σύγκρισης, όχι φυσικά το τι παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, αλλά τις πραγματικές μεγάλες ανάγκες του λαού και της πόλης. Από την ιδιωτικοποίηση της εγνατίας οδού με τις αναμενόμενες μεγάλες αυξήσεις στα διόδια, τα διαχρονικά προβλήματα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και την επιλογή της μεθόδους ΔΙΤ για την υλοποίηση του flyover. Όλα αυτά έχουν τη σφραγίδα διαδοχικών κυβερνήσεων, κατευθύνσεων επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ίδιου δηλαδή τελικά του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Επιβαρύνουν άμεσα και έμεσα τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, την ποιότητα της ζωής του λαού. Το ΚΚΕ έχει στο επίκεντρο των προτάσεων και πρωτοβουλειών του όλα τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία ακόμα μια φορά απουσίασαν επί της από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης άλλων παραγόντων και πολιτικών κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί κρίσιμα ζητήματα είναι και η ολοκληρωμένη αντιπληρική, αντιπυρική, αντισυσμική προστασία με βάση ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να μην ξαναθρυνήσουμε θύματα, καταστραμμένες υποδομές και περιουσίες, έτσι ώστε να μην παραμένει ο μοναδικός πνεύμονας του ΣΕΙΞΟΥ χωρίς μήνες τώρα μετά την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, χωρίς τις ελάχιστες απαραίτητες παρεμβάσεις και σε κάθε περίπτωση να καθυστερεί η απαραίτητη ολοκληρωμένη προστασία διαχείριση και οικολογική ανόρθωσή του. Κρίσιμο ζήτημα είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σχολικής και φοιτητική στέγης χωρίς ΔΙΤ που να καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες της περιοχής. Κρίσιμο ζήτημα είναι η προστασία από τη βιομηχανική ρήπανση, από τη δυσοσμία που κόβει την ανάσα με εμβληματικό παράδειγμα την κατάσταση στη Δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με επίκεντρο την ανακύκλωση και ανατροπή των σχεδίων για καρκινογόνα καύση για την οποία αγωνίζονται δεκάδες σωματεία και φορείς. Επίσης, η αναβάθμιση των υφιστάμενων και η ανάπτυξη νέων ελεύθερων χώρων πρασίνου, πάρκων, χώρων αναψυχής, το αποτέλεσμα μάλιστα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ ήταν αναμενόμενο. Με την υπογραφή των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, της διοίκηση του Δήμου και της Περιφέρειας, η Θεσσαλονίκη αποκτά αντί για ένα πραγματικό πνεύμονα πρασίνου που τόσο έχει ανάγκη, ένα νέο επιχειρηματικό κέντρο τελικά. Η όποια σχετική βελτίωση σε σχέση με τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση φυσικά, δεν συνιστά μητροπολιτικό πάρκο, αλλά ένα πράσινο προάβλιο για νέα εκθεσιακά περίπτερα, για το συνεδριακό κέντρο και το ξενοδοχείο. Όμως οι εργαζόμενοι και η νεολαία της περιοχής έχουν ανάγκη από τη μετατροπή όλου του χώρου της ΔΕΘ σε πάρκο με δυνατότητα για αθλητικές, για πολιτιστικές δραστηριότητες, για πολλαπλές χρήσεις. Έχουν ανάγκη την εξέταση της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Θεσσαλονίκης και την ένταξη του χώρου της ΔΕΘ στο σχέδιο πολιτικής προστασίας ως χώρου συγκέντρωσης πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού. Ταυτόχρονα, την ένταξη σε ένα ενιαίο σχεδιασμό μαζί με το χώρο της ΔΕΦ και άλλων χώρων, όπως της Αγίας Φωτεινής, του χώρου του Τρίτου Σώματος Στρατού μετά με τη μεταγκατάστασή του και κατάργηση φυσικά του Νατοϊκού Στρατηγίου, του χώρου του πρώην Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου και την αξιοποίησή τους για επέκταση των χώρων Πρασίνου, καθώς επίσης για εγκατάσταση και άλλων απαραίτητων υποδομών όπως παιδείας, φοιτητικής στέγης, αθλητικών χώρων. Παρεμβάσεις για την αξιοποίηση προς όφελος του λαού και της νεολαίας είναι απαραίτητες και κατά μήκο του παραλιακού μετόπου. Και όλα αυτά είναι συγκεκριμένες προτάσεις του ΚΚΕ. Βέβαια, για όλα αυτά δεν φτάνει μόνο η οργανωμένη μαχητική διεκδίκηση για να ακυρωθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός έργων και υποδομών, οι πολιτικές επιλογές αστικών κομμάτων και διοικήσεων στην τοπική διοίκηση, αλλά τελικά χρειάζεται και γενικότερη αμφισβήτηση του καπιταλιστικού δρόμου που ιεραρχεί υποδομές με γνώμονα κυρίως την άμεση και έμεση στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και αφήνει μονίμως ανικανοποίητες τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες του εργαζόμενου λαού. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι ότι οι εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ προσφέρονται να βγουν και ορισμένα άλλα συμπεράσματα. Και επειδή ήδη ξεκίνησε η εκλογολογία και η κυβερνησιολογία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένα, είναι ήδη γραμμένα. Είναι προγράμματα που στηρίζονται και υλοποιούν τις συμβάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσα στο κατακαλό καιρό με την ανοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Γι' αυτό είναι υποκρισία των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης να διαμαρτύρονται και να υψώνουν τόνους για τους αντιλαϊκούς νόμους της κυβέρνησης την ίδια στιγμή που αποδέχονται το στρατηγικό πλαίσιο πάνω στο οποίο αυτοί βασίζονται, ενώ παράλληλα έχουν ψηφίσει τους μισθούς και πάνω από αυτούς τους νόμους. Κοροϊδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέει ότι αύριο θα μπορεί να εφαρμόσει ανεμπόδιστο στο πρόγραμμά του επειδή λέει σήμερα δεν δεσμεύεται από μνημόνια. Δεν υπάρχει πιο χοντρό ψέμα από αυτό γιατί δεσμεύεται από το μνημόνιο των μνημονίων, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μεγάλων ομίλων, το νέο επίσης υπερμνημόνιο που είναι σε εξέλιξη. Προσπαθεί να ξαναπουλήσει το ίδιο παραμύθι με λίγο διαφορετικό περιτύλιγμα. Τι έλεγε τότε την περίοδο 2012-2015. Ότι μπορούν να υπάρχουν δανειακές συμβάσεις χωρίς μνημόνια και αντιλαϊκά μέτρα. Τι λέει τώρα, ότι μπορεί να υπάρχει ένα καλό ταμείο ανάκαμψης με δανεικά χωρίς αντιλαϊκά προαπαιτούμενα. Γίνεται κυριολεκτικά πλυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτάνοντας στο σημείο να ισχυρίζεται ότι η αντιλαϊκή πολιτική και διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας είναι δήθεν μια παρέκκληση από την κανονικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ είναι ακριβώς αυτό που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη και εκεί που κυβερνάνε οι σοσιαλδημοκράτες δηλαδή οι πολιτικοί φίλοι και σύμμαχοι του κυρίου Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ και της κυρίας Γεννηματά του Κινάλ και εκεί που κυβερνάνε οι πολιτικοί φίλοι της νεοφιλελεύθερης νέας δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή η κοινή στρατηγική του τελικά είναι που επιτρέπει και την εύκολη μετακίνηση στελεχών και υπουργών ακόμα από το ένα κόμμα στο άλλο με μια μέσα σε μια πραγματικά κινούμενη άμμο αυτού του σάπιου πολιτικού συστήματος. Αυτή η κοινή στρατηγική είναι που επιτρέπει, για παράδειγμα, στον κύριο Μητσοτάκη στον πρόσφατο ανασχηματισμό να, να, τοποθετεί ακροδεξιούς υπουργού και με την ίδια ευκολία να συζητά με πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ άσχετα, άσχετα, τελικά αν ο τελευταίος Αραβώνας που επιχείρησε δεν κατέληξε σε γάμο. Αυτό που κυρίως χρειάζεται να κατανοηθεί είναι ότι απέναντί μας σε κάθε περίπτωση έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση ένα κράτος που είναι εχθρικό προς το λαό, μια οικονομία και συνολικά μια κοινωνική οργάνωση που λειτουργούν με κριτήριο τα συμφέροντα των λίγων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό ακυρώνονται οι δυνατότητες που δημιουργούν οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους και που διευρύνονται συνεχώς με την ανάπτυξη των ίδιων των επιστημών της ίδιας της τεχνολογίας όλα τα παραπάνω εμποδίζουν την ικανοποίηση των αναγκών του λαού της νεολαίας. Αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος που έχει ο λαός απέναντί του. Μέχρι σήμερα κάθε νέα κυβέρνηση έπαιρνε την αντιλαϊκή σκητάλη από την προηγούμενη για να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η άλλη, εφαρμόζοντας όλους τους αντιλαϊκούς νόμους που ψήφισαν οι προηγούμενες και παίρνοντας και νέα αντιλαϊκά μέτρα. Αυτό ζούμε με την εναλλαγή ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας, όπως πριν με το ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε το ίδιο πάνω κάτω προσωπικό που συνεχώς ανακυκλώνεται είναι αυτό. Από κάθε κυβερνητική θητεία η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία βγαίνει με λιγότερα δικαιώματα, χειροτερεύει η θέση της βρίσκεται με περισσότερα βάρη στην πλάτη της. Οι κυβερνήσεις μπορεί να αλλάζουν. Δεν αλλάζει όμως το ποιος έχει στα χέρια του την πραγματική εξουσία. Ποιος καρπώνεται τον πλούτο που παράγεται. Γι' αυτό το ΚΚΕ σήμερα πρωτοστατεί και καλεί τους εργαζόμενους και το λαό να οργανώσουν αποφασιστικά την πάλη τους στην κατεύθυνση της μοναδικής λύσης για τα προβλήματά τους τον ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, την εργατική εξουσία, η κατάργηση του καπιταλιστικού κέρδους ως κριτηρίου της παραγωγής, η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και της γης, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός με εργατικό λαϊκό έλεγχο και συμμετοχή και η ανάπτυξη με κριτήριο την όλο και διευρυνόμενη ικανοποίηση των συνδυασμένων λαϊκών αναγκών, αυτές είναι οι σύγχρονες επαναστατικές αλλαγές. Οι ριζικά διαφορετικές σχέσεις που επιτρέπουν στο νέο κοινωνικό σύστημα που θα αντικαταστήσει το διεφθαρμένο σημερινό καπιταλιστικό σύστημα να απαντήσει στα σύγχρονα λαϊκά προβλήματα. Να αναπτύσσει τις παραγωγικές δυνάμεις πολύ ταχύτερα ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις, να διασφαλίζει ισόμετρη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων, να διασφαλίζει την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων για τη ριζική καθολική μείωση του εργάσιμου χρόνου με παράλληλη ριζική αύξηση του βιωτικού επίπεδου του λαού. Το μέλλον που αξίζει στους εργαζόμενους, στον ελληνικό λαό δεν είναι οι προτάσεις των άλλων πολιτικών κομμάτων που θα ακούσουμε ή ακούσαμε ήδη στη ΔΕΘ. Η μιζέρια ενός νέου γύρου καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία ανεξάρτητα από το αν αποκαλείται μαύρη ή πράσινη, ανεξάρτητα από το χρώμα του πολιτικού διαχειριστή της, οδηγεί νομοτελειακά σε περαιτέρω εξαθλίωση, σε περιβαλλοντική καταστροφή, φτώχεια, κοινωνικούς αποκλισμούς νέα κρίση και πολέμους. Το μέλλον που αξίζει στο λαό είναι η ριζικά διαφορετική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Είναι η νέα, η σοσιαλιστική κοινωνία. Σε αυτή τη μεγάλη πρωτοβουλία, για να ανοίξει ο δρόμος για μια ελπιδοφόρα διέξοδο, σας καλούμε να συμπορευτείτε αγωνιστικά μαζί μας. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά και διαθέτει όλες του τις για να οργανώσει ο ίδιος ο λαός την αντεπίθεσή του, να βάλουν οι εργαζόμενοι τη δική τους φραγίδα στις εξελίξεις, να οργανώσουμε την πάλη μας για τα προβλήματά μας, να φέρουμε τις ανάγκες στο προσκήνιο, να αναμετρηθούμε με τους μεγάλους ενόχους για την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, την εξουσία του κεφαλαίου και τους διάφορους συμμάχους του, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Σας καλούμε να οργανώσουμε την πάλη μας ενάντια στην πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας έφτασαν ως εδώ για την υπεράσπιση του αξιοπρεπούς εργατικού λαϊκού εισοδήματος, τη μείωση του χρόνου εργασίας, την κατοχήρωση ουσιαστικών αυξήσεων σε μισθούς, την κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής απασχόλησης, τη διασφάλιση μόνιμης δουλειάς για όλους και όλες με σταθερό ωράριο, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους και όλες με μείωση έως και κατάργηση των εισφορών των εργαζομένων, να πληρώνει το κεφάλαιο πρόνοια αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους, την προστασία της ζωής και της υγείας του λαού για αποκλειστικά δημόσιες δωρεάν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας, υγείας με έμφαση στην πρόληψη, στα μέτρα προστασίας στους τόπους δουλειάς, με εξειδικευμένα μέτρα για το γυναικείο οργανισμό και τη μητρότητα. Για ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπληρμικής, αντιπυρικής, αντισυσμικής τοράκησης, για διασφάλιση σύγχρονης λαϊκής κατοικίας, για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων ενάντια στην κρατική καταστολή, τις απαγορεύσεις, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία, την κατάργηση όλων των νόμων που περιορίζουν τη συνδικαλιστική δράση, το απεργιακό δικαίωμα και τις διαδηλώσεις. Για τη συνεπή και ανυποχώρητη πάλι ενάντια στο φασισμό και σε κάθε είδους ρατσισμό. Για την απεμπλοκή της χώρας μας από τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, τον ΙΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κλείσιμο των ξένων στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, την αποδέσμευση από αυτούς τους οργανισμούς με φιλία και συνεργασία με όλους τους γειτονικούς λαούς και τα κινήματά τους. Για το δυνάμωμα του αγώνα ενάντια στους πολέμους, στα σχέδια αλλαγής διεθνών συνθήκων και συνόρων, στα παζάρια συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου υπό ευρωενατολική ομπρέλα. Ο αγώνας αυτός αποκτά κρίσιμη σημασία όταν μάλιστα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε την πενταετή επέκταση της συμφωνίας με τις Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής που θα γεμίσει με ακόμα περισσότερες βάσεις στη χώρα. Αλλά ρόλο χωροφύλακα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, η κυβέρνηση και το κράτος μεγαλώνουν οι κίνδυνοι τελικά για το λαό και τη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινά αύριο στην Αθήνα η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ με αποφάσεις φωτιά για όλους τους λαούς, με πολεμικούς στρατιωτικούς σχεδιασμούς έως το 2030. Φίλες και φίλοι, σας καλούμε ιδιαίτερα όλους και όλες να οργανώσουμε την πάλη μας όλοι μαζί ενάντια στην πολιτική των διαφόρων κυβερνήσεων μέχρι σήμερα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δικαίωμα στην αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, προσχολική και ειδική αγωγή, τα δικαιώματα των ανθρώπων, των εργαζομένων στον πολιτισμό, την κατάργηση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, και την απαγόρευση της διακοπής σε λαϊκές οικογένειες για χρέη σε νερό, σε ρεύμα, σε τηλέφωνο. Την άμεση στήριξη των αυτοαπασχολουμένων μικροεπιχειρηματιών με κατοχύρωση αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ και τη διαγραφή μέρους των χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Την κατοχήρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών για τα αγροτικά προϊόντα. Μέσα από τους καθημερινούς αγώνες μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της. Ριζωμένο παντού, με πρωτοπόρες εστίες αντίστασης σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, κάθε περιοχή. Με ενιαία αιτήματα και στόχους που ανοίγουν το δρόμο προς τα μπρος, μπορούμε σήμερα να υψώσουμε τη μεγάλη δύναμη της λαϊκής πρωτοβουλίας. Το είδαμε πρόσφατα, την ώρα της πυρκαγιάς, όταν οι πυρόπληκτοι έδιναν τη μάχη για να σώσουν χωριά και γειτονιές απέναντι σε ένα κράτος που άφηνε στην πράξη, στο έλεος της φωτιάς, το φυσικό πλούτο, την περιουσία του λαού. Το βλέπουμε τώρα στον αγώνα που συνεχίζεται για να ληφθούν μέτρα αποκατάστασης και ουσιαστικής στήριξης των πυροπλήκτων για να υλοποιηθούν όλες οι δίκαιες διεκδικήσεις τους. Το ίδιο μήνυμα έστειλαν το προηγούμενο διάστημα οι αγώνες της νεολαία για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι αγώνες των εργαζομένων και των υγειονομικών για την προστασία της υγείας απέναντι στην κρατική πολιτική διαχείριση της πανδημίας τη δύναμη των εργαζομένων έδειξε η οργανωμένη αντίδραση στις απαγορεύσεις διαδηλώσεων από την κυβέρνηση και οι απεργιακοί αγώνες για την κατάργηση του νόμου εκτρώματος Χατζηδάκη και όλων των αντεργατικών μνημονιακών νόμων. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ στα συνδικάτα και σε όλους τους μαζικούς φορείς του κινήματος βρίσκονται μπροστά σε αυτούς τους αγώνες. Το ΚΚΕ είναι εγγύηση για το σήμερα και το αύριο. Το ΚΚΕ μπορεί να εγγυηθεί ότι η οργάνωση της λαϊκής αντιπίθεσης θα έχει συνέχεια, θα έχει διάρκεια και έχει και νικηφόρα προοπτική. Το ΚΚΕ έχει σχέδιο για το σήμερα και το αύριο. Σύγχρονο επαναστατικό πρόγραμμα που φωτίζει τη διέξοδο στους σημερινούς αγώνες για όλα τα λαϊκά προβλήματα, τις προϋποθέσεις για να δοθούν λύσεις αυτά. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ πρωτοστατούν για να αγκαλιάσει ο δρόμος του αγώνα όλο και περισσότερους και μέσα από τα διάφορα μέτωπα πάλι δείχνουμε τις δυνατότητες μιας πραγματικά νέας Ελλάδας του σοσιαλισμού απορρίπτουμε τις αντιλήψεις που διακηρύσουν ότι δεν υπάρχει διέξοδος από το σημερινό βούρκο της ανασφάλειας, της εκμετάλλευσης και μας καλούν να επιλέξουμε τη δίθεν πιο ανώδυνη μορφή της δικτατορίας του κεφαλαίου, του δίθεν εξανθρωπισμού της βαρβαρότητας αυτού του συστήματος. Το ΚΚΕ λέει και μπορεί να λέει την αλήθεια στο λαό γιατί δεν έχει δεσμεύσεις και εξαρτήσεις. Γιατί πιστεύουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Γι αυτό, ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται τώρα παντού ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό. Γεια σας. Καλή δύναμη σε όλους και όλες